Σήμερα, μια που λέμε για διαχείριση ψυχουλικού, ο Πορτογάλος Χωσέ Μπότο φέρεται να έχει έρθει 55χρονο σε συμφωνία οριστική με τον ΠΑΟΚ για να αναλάβει τη θέση του τεχνικού αθλητικού διευθυντή στο Δικέφαλο. Ήταν στη Σαχτάρ, έχει συμβόλαιο που τελειώνει τώρα το καλοκαίρι, αλλά το τελειώνει το καλοκαίρι δεν είναι εμπόδιο να λυθεί η συνεργασία και να αρχίσει η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Για πολλά χρόνια στην Μπενφίκα, πάρα πολλά χρόνια, συνδέθηκε κυρίως με την Πορτογαλική ομάδα και είναι πίσω από πάρα πολλά μεταγραφικά της. Δεν θυμάμαι άλλο τεχνικό διευθυντή με τέτοιο βιογραφικό να έχει έρθει. Στην Ελλάδα γενικώς, όχι στον ΠΑΟΚ. Νομίζω. Γιατί και στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχουν. Στην Ελλάδα γενικώς. Στην Ελλάδα γενικώς. Ναι, είναι από χέρι του Προέδρου της Μπενφίκα, χέντα σκάουτερ νομίζω. Στην Μπενφίκα είχε το ρόλο αρχικά. Η Μπενφίκα έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, αυτό ήταν ο επικεφαλής. Ναι, του τμήματος σκάουτινγκ. Και είχε αρχίσει ο σκάουτ στην Μπενφίκα, μετά πήγε επικεφαλής. Στη Σαχτάρ είχε αυτό το ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Πολύ καλή κίνηση. Το θέμα είναι να στηριχθεί αυτό ο προπονητής και να δώσουν χρόνο, γιατί ως κίνηση τη λες πάρα πολύ καλή. Στον ΠΑΟΚ, μεταξύ άλλων, βρίσκει δύο παίχτες που τους είχε και στην Μπενφίκα. Αυτά δηλαδή, δεν τα ξέρω, πες το μου. Νέλσον Ολιβέιρα από την Ακαδημία. Αυτός δεν ήταν πίσω από τον deal, αλλά ήταν πίσω από τον deal του Ζιβκοβίτς όταν πιτσιρικά τον είχε πάρει από την Παρτιζάν στην Μπενφίκα. Ένα από τα πολλά deals, άμα αρχίσουμε τώρα να λέμε τι έχει κάνει και πού έχει βάλει την υπογραφή του, θα. Πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Και επειδή είναι και κάθε περίπτωση διαφορετική. Θα τον κρίνουμε σε ένα χρόνο. Σωστό. Και είναι μια. Μπορεί να έχει μεταγραφική περίοδο τώρα, να δούμε και το καλοκαίρι που εκεί φτιάχνουν οι ομάδες. Σωστά. Πάντως αυτό κάτι δείχνει από την πλευρά. Και ένα χρόνο είναι και λίγο. Μπορεί και παραπάνω σε δύο. Δεν μου λες. Τι σου δείχνει αυτή η κίνηση του ΠΑΟΚ για να κλείσουμε έτσι. Μου δηλαδή, δείχνει ότι στηρίζει τον προπονητή. Ναι. Γιατί το λες αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό μου δείχνει. Δεν ήταν το πρώτο που περίμενα να ακούσω, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω γιατί. Ότι αυτό σου βγάζει αυτή την αίσθηση εσένα. Ναι. Αυτή μου βγάζει, ότι πρέπει να τον. Να βάλουμε ένα σύμμαχο δηλαδή στο πλάι του Λουτσέσκου που ίσως ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα το προηγούμενο καλοκαίρι. Αυτό γίνεται, είναι ίσως κομμάτι. Ή θα έπρεπε να γίνει έτσι και μου έρχεται επειδή νομίζω ότι θα έπρεπε. Είναι ένδειξη θέλησης δημιουργίας μιας καινούργιας ομάδας, γιατί ίσως κάποια κομμάτια αυτής της ομάδας να δείχνουν ότι έχουν κλείσει και έχουν κορεστεί κάποιοι ποδοσφαιριστές. Πολύ πετυχημένη ομάδα. Έτσι. Έχει φέρει τις μεγαλύτερες ιστορίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες σύγχρονο ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά. Δείχνει και αυτό, ναι, έχει δίκιο. Ναι, γιατί θα μπορούσε να πει. Θέλει σιγά-σιγά μια φρεσκάδα, μια ανανέωση η ομάδα σίγουρα. Ναι, από το πάμε όπως πάμε και όπου βγει μέχρι το καλοκαίρι, τώρα. Μπορεί να ξεκινήσει ένα πλάνο και το καλοκαίρι να είναι έτοιμοι να κάνουν και προσθήκες νέων παικτών.